αυτή τη στιγμή αρκετοί συμπολίτες μας προβαίνουν σε ανακαινήσεις, σε κλαδέματα κτλ. Θα πρέπει να ενημερώνονται για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται είτε τα ογκώδη τους είτε τα κλαδιά. Το έχουμε πει επανειλημμένα, θα το ξαναπούμε. Όταν κάνουμε ανακαίνιση, νοικιάζουμε ένα κάδο ογκωδών. Είναι προτιμότερο και για τον ίδιο τον πολίτη, αλλά γιατί δεν θα προβούμε και εμείς σε κάποιο πρόστιμο. Όσον αφορά τα κλαδιά και τους καθαρισμούς, επειδή είναι και αντιπυρική περίοδος, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι μας είμαστε πάλι υπεύθυνοι για τη διαχείριση όταν υπάρχει μεγάλος όγκος κλαδιών. Η υπηρεσία καθαριότητας προσφέρεται σαφώς και να πάρει κάποια κλαδιά τα οποία θα είναι πάντα δεμένα σε δεμάτια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε μεγάλα μηχανήματα στο κέντρο της πόλης. Επομένως, ενημερώνουμε την υπηρεσία, βάζουμε σακούλες 10 μέχρι 15 κιλά για να μπορούν οι εργαζόμενοι να τα σηκώνουν. Βλέπετε ότι οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει, επομένως και για το προσωπικό είναι δύσκολο να βγαίνει σε αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι δύσκολο και για τη δική τους στην υγεία. Επομένως, θέλουμε λίγο την προσοχή των πολιτών στη διαχείριση των σκουπιδιών που βγάζουν. Πρώτα ενημερώνουμε και σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει η υπηρεσία, ενημερώνει πότε μπορεί να βγάλει ο κάθε πολίτης, είτε είναι ογκώδη είτε είναι κλαδιά. Δηλαδή κάποιος πολίτης που παίρνει τηλέφωνο, εσείς τον ξαναπαίρνετε και του λέτε κατέβασε τα αύριο ή μεθαύριο? Υπάρχει ένα πρόγραμμα, μάλιστα, τον ενημερώνουμε, αφού βλέπουμε πώς έχουμε διαχειριστεί τα ως τώρα σκουπίδια μας, τον ενημερώνουμε άμεσα για το, για το πότε θα περάσουμε να πάρουμε τα δικά του σκουπίδια. Κοιτάξτε, η εποχή αυτή η οποία τώρα βρισκόμαστε είναι η εποχή η οποία όλος ο κόσμος καθαρίζει και τις αποθήκες του και οτιδήποτε έχει, τις αυλές. Δόθηκε και αυτό από την κυβέρνηση, το οποίο λέει ότι πρέπει να καθαρίσουν και τις αυλές, αλλιώς και να το δηλώσουν, αλλιώς θα υπάρχουν τα πρόστιμα. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Αυτό έχει ανεβάσει στο κατακόρυφο όλο αυτό εδώ το οποίο λέτε, ότι βγάζουν κλαδιά, βγάζουν αντικείμενα, βγάζουν οτιδήποτε είναι για να καθαρίσουν. Αυτό μας δημιουργεί ένα πρόβλημα τεράστιο. Γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία βγάζουν. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι θα πρέπει να βοηθήσουν και αυτοί σε μια προσπάθεια την οποία καταβάλουμε για να είναι όσο γίνεται πιο καθαρό η πόλη και τα χωριά μας, ο Δήμος γενικά των Σερών. Θα θέλαμε λοιπόν το εξής, θα θέλαμε αφού λοιπόν συνεννοηθούν με την υπηρεσία, θα πάρουν στο 36-170, το έχουμε πει άπειρες φορές, για να μπει μία σειρά, για να μπορέσουμε να βάλουμε μία σειρά σε όλα αυτά τα οποία βγάζουν. Αυτά τα οποία βγάζουν θα πρέπει να είναι δεμένα σε δεμάτια, να μπουν μέσα στις σακούλες που να είναι εφικτό, να μπορούμε να τους σηκώσουμε υπάλληλοι, για να μπορέσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να φτιάχνουμε την αποκομιδή για να πάρουμε περισσότερα σημεία. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 90 χαρτιά μέσα τα οποία εκκρεμούν για τα αποκλήσεις πολιτών. Βεβαίως. Αυτό πρέπει λίγο να το εξαλείψουμε με τη βοήθεια του κόσμου. Αν είναι πάρα πολλά, θα πρέπει να νοικιάζουν τους κάδους αυτούς των ογκωδών από ιδιώτες και να μπορούν να ανταπεξέλθουμε όλοι σε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ είναι πάρα... και για τα κλαδιά, και για τα κλαδιά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα κλαδιά αυτή τη στιγμή. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Είναι πολύ εύκολο να είναι ένα έφλεκτο υλικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πιάσει φωτιά και να έχουμε διάφορα συμβάντα. Θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε, γιατί μας λέτε ότι έχετε και αιτήματα σε κρεμότητα. Κοιτάξτε, σύμφωνα με αυτά που μιλήσαμε με τη Δημοτική Αρχή, σε λίγες μέρες θα έρθει προσωπικό. Έτσι, θα είναι εποχικό, ναι, θα είναι και τα 55+, θα είναι και τα δίμηνα, τα οποία από εκεί και πέρα με το που θα έρθουν, εμείς ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε και θα βγάλουμε και μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό να μπορέσουμε να κάνουμε τις αποκομιδές.